Κύριε Φθημιάδη, προχωράει το εγχείρημα Θεσίντεκ. Τα ξέρετε καλύτερα. Σε τι στάδιο βρισκόμαστε? Πριν προχωρήσω για το στάδιο, Ραλιό, θα μου επιτρέψει να απαντήσω λίγο στο κλίμα αυτό της Θεσσαλονίκης, Αττικής κτλ. Επιχειρηματίας όλα, αλλά και συνδικαλιστής ως πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορειοελλάδος. Ποτέ δεν ήμουν συγκρουσιακός σε αυτό το θέμα και ούτε θεωρούσα ότι ήταν το πιο σημαντικό θέμα η σύγκριση και η σύγκρουση και που έγινε εδώ και που έγινε εκεί. Η άποψη του, η επιχειρηματική, είναι ότι ο κάθε χώρος, ο κάθε τόπος, η κάθε χώρα φέρει την αξία της. Προφανώς ο επιχειρημα... και πάντοτε κρίνεται με τα κριτήρια που έχει ήδη ο επενδυτής. Προφανώς η Microsoft στην Αθήνα είδε κάποια πράγματα στην Αθήνα. Μπορεί να είδε το κράτος, μπορεί να είδε τις σχέσεις του με το κράτος, μπορεί να είδε ένα περισσότερο προσωπικό με ψηφιακές δεξιότητες, όπως λέει και ο κύριος Υπουργός, και επέλεξε αυτό. Κανείς δεν μπορεί να του πει τίποτα, ούτε μπορεί να ψέξει την κυβέρνηση ότι αγνόησε τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Ανάποδα, όπως πολύ σωστά ξέρετε, η Pfizer, η Cisco, η Deloitte, πρόσφατα ήρθε μια πολύ μεγάλη ιατρική εταιρεία από την Αμερική, η Medtronics, η οποία πραγματικά μας έχει πολύ κοντά, διότι αντιλαμβάνεται το τι σημαίνει 4 πανεπιστήμια και 120.000 φοιτητές, αντιλαμβάνεται την φιλοδοξία των νέων ανθρώπων εδώ πέρα, την ιανικότητα της πόλης, την ομορφιά της πόλης, το περιβάλλον το ωραίο που έχουμε εκεί, στο Θεσσαλονίκη, και θα έρθω άμεσα μετά από εκεί, αν θέλετε να συνεχίσω, το που βρισκόμαστε. Άρα καθόλου δεν παραπονιόμαστε, εγώ τουλάχιστον, ότι η επένδυση αυτή έγινε εκεί. Είναι έτοιμη μια ακόμη επένδυση, την οποία αν μας βοηθήσει ο κύριος Ζαϊφόπουλος να τη φέρουμε στη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι πάλι από data center που έγινε πρόσφατα μια εξαγορά μιας ελληνικής επιχείρησης με την οποία επίσης είχαμε επαφές και τους ενδιέφερε το Thesintech. Νομίζω ότι θα έρθει και η σειρά μας, αλλά θα πρέπει να είμαστε και εμείς έτοιμοι και θα πρέπει να είμαστε και ανταγωνιστικοί και θα πρέπει να έχουμε την αξιοπιστία που θέλει ο κάθε επενδυτής για να έρθει σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Αυτό όσον αφορά του κ. Ζαϊφόπουλου. Τώρα το πού βρισκόμαστε. Θέλετε να συνεχίσω ή θέλετε να... Συνεχίζουμε να μας δείξετε το Thesintech, αυτό το εγχείρημα. Πού βρίσκεται? Ξέρετε, γενικά έχουμε ακούσει πάρα πολλά και... Είμαστε πολύ πιο προχωρημένοι από ό,τι πιστεύει ο πολλής κόσμος, διότι το κάνουμε και με low profile. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι σε αυτό το project έχουν βάλει πλάτη, εκτός από την κυβέρνηση, η οποία χωρίς αυτή δεν θα μπορούσαμε να το προχωρήσουμε. Εννοείται. Έχουν βάλει πλάτη όλοι οι φορείς της Θεσσαλονίκης, της δύσκολης Θεσσαλονίκης, όπου συνηθίζουν οι φορείς να έχουν διαφορετικές απόψεις και να μαλώνουν για τα καινούργια έργα. Αυτά πρέπει να τα ξεχάσουμε όμως. Αν θέλουμε να γίνουμε smart, να τα αφήσουμε στην άκρη αυτά. Άρα λοιπόν βασιζόμαστε σε μια αξιοπιστία του φορέα, με τον οποίο συμμετέχει και το δημόσιο. Το Πανεπιστήμιο είναι μέτοχος μας, το ΕΚΕΤΑ είναι μέτοχος μας. Ακόμη και ο Δήμος Θερμαϊκού είναι μέτοχος μας. Ούτε φανταζόμουν πριν από 20-30 χρόνια ότι εγώ σαν πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών θα είχα συνεταίρο τον Δήμο Θερμαϊκού. Κι όμως είναι απαραίτητο. Δεν είναι δυνατόν να γίνει το Thesintech εκεί που γίνεται χωρίς. Μα ο χώρος εκείνος ανήκει στην Πέραια, στην περιοχή. Ακριβώς. Αυτή. Πέρα από το ανήκει, πρέπει να συνεταιριστώ και να συνεταιριστούμε μαζί, να αποτελέσουμε μια ομάδα, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε και τελικά να προχωρήσουμε μπροστά. Είμαστε λοιπόν πολύ πιο μπροστά από ό,τι πιστεύετε. Εκτός από το ότι η έκταση έχει μεταφερθεί εκεί σε ένα καταπληκτικό χώρο και πολύ προνομιούχο χώρο δίπλα στο αεροδρόμιο και δίπλα στη Θεσσαλονίκη, και φαίνεται ότι η Θεσσαλονίκη θα αναπτυχθεί τεχνολογικά προς τα εκεί μεριά και έτσι κι αλλιώς. Ήδη είναι η ζώνη καινοτομίας, η οποία έχει κάνει μια πολύ καλή προεργασία γύρω από την ομπρέλα της ζώνης της καινοτομίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Έχουν ψηφιστεί 3 νομοσχέδια με την βοήθεια της κυβέρνησης, που βάζουν το θεσμικό πλαίσιο, το πώς θα γίνει η λειτουργία, το πώς θα προχωρήσουμε, πώς θα πάρουμε τα. Γιατί ο φορέας, τον οποίο εγώ είμαι πρόεδρος, ανέλαβε την ανάπτυξη και υλοποίηση του πάρκου, του Thesintech. Αυτό το πράγμα προϋποθέτει ότι πρέπει να έχουμε όλα τα στοιχεία τα οποία εμείς καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να δίνει σημασία ο επενδυτής. Άρα πρέπει να εξασφαλίσουμε εμείς τον επενδυτή, όχι ο επενδυτής να τα ανακαλύψει. Εμείς, πριν ο επενδυτής θελήσει να μας πει τι θέλει να κάνει μέσα εκεί, θα πρέπει να τον προφυλάξουμε. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε τη γη, ότι έχουμε τα δικαιώματα, ότι έχουμε τις άδειες, ότι τελειώσαμε με την αρχαιολογία, ότι τελειώσαμε με τα δασικά, τελειώσαμε με τα ρέματα. Ναι. Άρα έχουν γίνει όλα αυτά τα νομοσχέδια. Είμαστε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία,
παρόλο ότι είναι, πρώτα είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, ναι, την οποία ήρθε και συμμετείχε η πολιτεία μέσω των φορέων του δημοσίου, όπως είναι τα πανεπιστήμια, το ΕΚΕΤΑ, η ζώνη καινοτομίας και ο Δήμος Θερμαϊκού. Κατά τα άλλα είναι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών μέσα, είναι ο Σύνδεσμος Εισαγωγείων και 25% έχουν επιχειρήσεις, οι οποίες ήδη μέσα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν βάλει γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ ως δωρεές για να υποστηρίξουν το project. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είμαστε πολύ όρημοι και με την υποστήριξη και των φορέων και της κυβέρνησης και των επιχειρήσεων για να προχωρήσουμε σε αυτό. Και βέβαια ο ρόλος μας δεν είναι, και χαίρομαι που με βάλατε σε αυτό το πάνελ και όχι στο πάνελ των οικοδομών, γιατί στην Ελλάδα όταν λέμε υποδομές μιλάμε για real estate. Εμείς δεν είμαστε real estate. Εμείς είμαστε ένας μηχανισμός υποστήριξης των επενδυτών. Εμείς είμαστε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία θέλουμε όλοι οι επενδυτές που θα έρθουν σε εμάς να βγάλουν λεφτά, να κάνουν κέρδη. Και ξέρουμε ως ιδιωτική πρωτοβουλία πώς θα τα τιμήσουμε αυτά. Γι' αυτό και η εταιρεία είναι κατά 58% ιδιωτική εταιρεία. Ακόμη και σήμερα. Κάτι θέλετε να πείτε? Και πότε φαίνεται, θα ξεκινήσει να φαίνεται αυτό? Ήδη έχετε κάνει το πρώτο σας διοικητικό συμβούλιο. Διαβάσαμε, το είδαμε. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Έχουμε κάνει πάλι περισσότερα από αυτά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 100 επιχειρήσεις. Η προσέγγιση μας, επειδή δεν είμαστε real estate, είναι προσέγγιση bottom-up, όπως λέμε στα ελληνικά. Δηλαδή, αντί να περιμένουμε να χτίσουμε και μετά να κοιτάξουμε ποιοι θα έρθουν μέσα, βγήκαμε στην αγορά, όπως κάνει κάθε επιχείρηση που θέλει να κάνει marketing, βγήκαμε στην αγορά και διαπιστώσαμε ποιες είναι οι όριμες επιχειρήσεις ή οι μικρές startup ή τα spin-off των πανεπιστημίων, οι οποίοι πραγματικά αυτή τη στιγμή έχουν R&D και έχουν ένα τεχνολογικό επίπεδο που ενδιαφέρει για την καινοτομία. Πήγαμε και στο εξωτερικό. Πήγαμε και είδαμε πανεπιστήμια όπως το Texas A&M, όπως η Καρλσρούη, όπως η Βαρκελόνη. Και με αυτούς τους ανθρώπους συνδεθήκαμε, φέραμε σε επαφή τα ελληνικά πανεπιστήμια και αυτές οι 100 επιχειρήσεις και περίπου 20 εργαστήρια πανεπιστημιακά, ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν υπογράψει MOUs μεταξύ τους για συγκεκριμένο έργο. Λέει δηλαδή, εγώ 10 επιχειρήσεις από μια μεριά και 2 εργαστήρια από την άλλη μεριά, artificial intelligence, nanotechnology, materials, ότι ξέρεις, μας ενδιαφέρει, λέει οι επιχειρήσεις, μας ενδιαφέρει αυτή η τεχνολογία και αυτό το τελικό προϊόν. Λέει από την άλλη μεριά το εργαστήριο ή το ΕΚΕΤΑ, εμείς την ξέρουμε αυτή τη τεχνολογία και μπορούμε να κάνουμε αυτό και εκείνο. Οι 2 τους, οι 3 τους, οι 5, οι 10 τους μαζί κάνουν ένα cluster, αυτό που εμείς στο TestingTech το λέμε mega project, και έχουμε 6 τέτοια mega project. Μπορεί να τα δούμε αργότερα αν θέλετε. Αλλά το σημαντικό είναι ότι οι δύο πλευρές έχουν ήδη συμφωνήσει σήμερα που μιλάμε το τι θέλουν να κάνουν, πόσα τετραγωνικά μέτρα θέλουν. Και μάλιστα ακόμη, γιατί έπρεπε να είμαστε συνεπείς και να έχουμε ένα feasibility study και να ξέρουμε τη βιωσιμότητά μας έχουμε συμφωνήσει μέχρι και το ενίκιο που θα πληρώσουν εκεί. Μάλιστα. Γιατί έτσι μόνο μπορούμε να βγάλουμε το cash flow. Μάλιστα, το χαρακτήρισε κυβερνητικό άτομο, κυβερνητικός αξιωματούχος, το χαρακτήρισε ως το ελληνικό της Βόρειας Ελλάδας. Προφανώς προχωράει και θα δημιουργήσει και θέσεις εργασίας και θα προσελκύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον όλου του κόσμου. Αυτός δεν ήταν, κύριε Ζαρυφόπουλο, ο αρχικός στόχος σας για το TestingTech? Εγώ θα προτιμούσα, πριν πει ο κύριος Ζαρυφόπουλος, αν μου επιτρέψει, βεβαίως, τον υπουργικό του τόπο, θα ήθελα να μην μας λένε εμάς το ελληνικό της Θεσσαλονίκης, να μας λένε τον πυρήνα, τον χωνευτήρι των ενεργειών που εξυπηρετούν όλους τους στόχους των προμηθευτών τεχνολογίας. Μάλιστα. Εμείς εκεί στο TestingTech δεν είμαστε μόνο για το Smart City. Εκεί πέρα είμαστε και για τα materials, για τα artificial intelligence και είμαστε με όλες εκείνες τις τεχνολογίες. Θέλουμε να λειτουργήσουμε ως ένα χωνευτήρι, ως ένας πυρήνας ενεργειών που θα βοηθήσουν και θα καταλήξουν σε αποτελέσματα σαν το Smart City. Με συγχωρεί ο κύριος Υπουργός, νομίζω ότι ήθελα να το πω πριν μιλήσει.